Γεια σας, τρίτο μέρος επεισόδιο περιοδικών ροπής. Όλα τα πιάτα από ένα σημείο και μετά τελειώνουν και μετά ξεκινάει η υπερστροφή του κινητήρα. Αυτό το καταλαβαίνουμε ότι ενώ οι στροφές του τροφομέτρου είναι σταθερές, από ένα σημείο και μετά το πιάτο πλέον δεν έχει άλλο να δώσει να ανοίξει τον οδικό ροπής και ξεκινάει η υπερστροφή. Λοιπόν, ο οδικός ροπής δεν μπορεί να ανοίξει επάπειρο. Εδώ βλέπω ότι ο οδικός ροπής αυτός είναι τέρμα ανοιχτός, φαίνεται πεντακάθαρα, αλλά σε αυτό το σημείο εδώ έχει και άλλη διαδρομή να δώσει. Να το βλέπετε. Έχει και άλλη διαδρομή. Γιατί απάνω είναι πρόσωπο η γλίστρα του με το O-ring, ενώ κάτω η γλίστρα του δεν είναι πρόσωπο με το O-ring, βλέπετε. Έχει παραπάνω γλίστρα να δώσει. Η Yamaha όμως δεν έχει φτάσει μέχρι κάτω και έτσι ο οδικός ροπής δεν ανοίγει άλλο. Παίρνοντας τον οδικό ροπής Πολύνη, βλέπετε ότι η γλίστρα ακουμπάει το O-ring κάτω. Κοιτάξτε εδώ, ακουμπάει το O-ring το γλύφι. Η γλίστρα εδώ δεν ακουμπάει το O-ring. Λείπουν δύο χιλιάδες δρομές. Βάζω λοιπόν μετά τον οδικό ροπής αυτόν ξανά. Και τι διαπιστώνω. Διαπιστώνω λοιπόν ότι αυτό εδώ πέρα η απόσταση, που είναι το τέρμα, που σημαίνει ότι έχει ανοίξει τέρμα και έχει πιέσει όλο το ελαττήριο, με τον οδικό ροπής της Πολύνη, εδώ, συνέβαινε το εξής. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, μια στιγμή γιατί αυτός γυρίζει, άνοιγε όλος. Δηλαδή, ερχόταν ένα με το σπήρωμα. Αυτά τα δύο χιλιοστά, εδώ, θα σας δείχνω τώρα εδώ, αυτά τα δύο χιλιοστά, απόστασης, τα κάλυβε όλα. Που σημαίνει ότι μπορεί να πατήσει το ελαττήριο πιο πολύ. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερες ταχύτητες να αλλάξουμε. Έχουμε μεγαλύτερη διαδρομή να εκτελέσουμε. Άρα λοιπόν, πέραν τις διαφορές των εκέντρων που έχουν οι δύο οδηγοί, η ροπή Μαλός και τη Πολύνη, η διαφορά είναι και στην έκταση προφόρτηση του ελαττήριου. Δηλαδή, αντί να διανύει 25 χιλιοστά το ελαττήριο στην προφόρτηση του, από τα 77 μέχρι τα 52 χιλιοστά που πατιέται, ξεκινάει από τα 77 χιλιοστά που είναι κλεισμένος μέσα στον οδηγό ροπής και δεν φτάνει στα 52, φτάνει μέχρι τα 50 χιλιοστά. Πατιέται 2 χιλιοστά παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε παραπάνω ταχύτητες. Αυτό σημαίνει ότι με τον οδηγό ροπής μακρύνει το γρανάζωμα. Αυτό σημαίνει ότι με τον οδηγό ροπής πέφτουν οι στροφές. Αυτό σημαίνει ότι τον οδηγό ροπής μπορεί να πιάσει μεγαλύτερη τελική. Εφόσον φυσικά πάντα καλυμπράμε το κατάλληλο ελαττήριο. Δεν μπορείτε να βάλει σκληρό ελαττήριο και να πιάσει μεγαλύτερη τελική. Αυτό είναι αδιανόητο. Αλλά έχεις παραπάνω σχέση να αλλάξει το κυβότιό σου. Λοιπόν, αυτά περιοδικών ροπής. Πριν κλείσω θα πω ότι ήταν το κανάλι του Motor Rider και πάντα υπάρχει το e-shop μου, το Μαλαιός Μεσαία Παύλα Πολύνη, .profil.com. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές στις διαδικές και να στηρίξετε να μπορέσω να κάνω και άλλα βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.